Ο Βασίλης ο Ζήρνας, ο πρόεδρος της ομάδας από το Αιγίνιο, είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα τον καλησπερίσουμε. Πρώτα καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Στεγνώσατε από χθες, γιατί πολύ... πολύ κακός καιρός, ναι, απίθανο. Και ήταν άσχημο για τη δικιά μας την ομάδα αυτό, γιατί περιμέναμε πολύ κόσμο και στο τέλος ήρθε πάλι κόσμος, αλλά όχι όσο περιμέναμε. Ναι, σωστά. Κάντε μας ένα σχόλιο έτσι για το χθεσινό παιχνίδι, πώς το είδατε. Ο Άρης, το σκορ βέβαια από μόνο του λέει κάποια πράγματα. Θέλω και τη δική σας όμως οπτική. Εντάξει, έτσι πως το είπατε κι εσείς, δεν ήμασταν εμείς καλοί. Σαν ομάδα δεν δείξαμε σε καμία περίπτωση την ομάδα που έπαιξε, που δείξαμε στην Παναχαϊκή και στην Πάτρα. Mm-hmm. Ο Άρης ήταν καλύτερος, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα στην κατηγορία, αλλά δεν ήμασταν σε καλή μέρα και έφτασε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό σας τιμάει ως ομάδα, ούτε το παράτησε ο Ιγυνιακός και ίσα ίσα στο δεύτερο μήχρονο με τις κινήσεις που έκανε ο προπονητής, αφού το παραδέχτηκε κιόλας μετά το παιχνίδι, έβαλε μεσοεπιθετικούς, το πάλεψε, προσπάθησε, ανοίχτηκε, ρίσκαρε. Δεν έπαιξε με σκοπιμότητα δηλαδή να κρατήσει ένα 0-2 με το οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει. Είχαμε κάποιες φάσεις έτσι να μειώσουμε πιο γρήγορα, αλλά εντάξει, σας είπα τώρα, δεν είναι ούτε και να πεις. Τι να πεις, έχουμε φάει 4 γκολ. Mm-hmm. Ήταν καλύτερος ο Άρης, εκεί μένουμε. Mm-hmm. Ότι εμείς προσπαθήσαμε, αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ήταν καλύτερη ομάδα ο Άρης, αυτό έχω να πω. Είναι η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Και... Τι ήταν αυτό που σας άρεσε, έτσι, που σας έκανε εντύπωση περισσότερο από τον Άρη χθες? Ο Άρης δεν είναι και πρώτη φορά που τον παρακολουθώ. Mm-hmm. Είναι, εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, οπότε mm-hmm. λόγω και της ίδιας κατηγορίας που είναι οι ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή έχω έτσι την ευκαιρία να το παρακολουθήσω. Ο Άρης είναι κοντά οι γραμμές, είναι πολύ καλό σύνολο, γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί. Mm-hmm. Πέρσι ας πούμε είχε ονόματα mm-hmm. και δεν είχε ομάδα. Φέτος δεν είχε ονόματα, έτσι εισαγωγικά να το πω, αλλά είχε η ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, και ο κύριος Μυροχωρίδης εκεί, η γνώση της κατηγορίας και ο πρόεδρος ο Θόδωρος Καρυπίδης ξέρουν πλέον, είχαν την εμπειρία και η ομάδα είναι πιο δεμένη σε σχέση με πέρυσι, με την προηγούμενη χρονιά. Είναι κοντά οι γραμμές, είναι πολύ δουλεμένη η ομάδα, mm. έχει αυτοματισμούς, έχει παίχτες που γνωρίζουν την κατηγορία, δεν τρώει εύκολα γκολ. Ναι. Mm-hmm. Έχοντας αντιμετωπίσει πολύ πρόσφατα και μάλιστα την κερδίσατε, εκτός έδρας στην Παναχαϊκή αλλά και τον Όφη, κάντε μου ένα σχόλιο για το ποιο θεωρείτε. Το Νόφι είναι η μόνη ομάδα που δεν έχω άποψη, γιατί δεν ήμουν με το Νόφι στον πρώτο γύρο. Ναι. Δεν έχω άποψη γιατί η Παναχαϊκή, αυτό που είδα, έτσι, γιατί σε άλλα παιχνίδια μπορεί να είναι καλύτερη. Με εμάς δεν ήταν, ήμασταν πολύ καλύτεροι από την Παναχαϊκή. Μπορεί να ήταν και αυτή σε κακή μέρα, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ήμασταν δίκαιοι νικητές εκεί. Η Παναχαϊκή είχε κάποιες εξάρτησεις με κάποιους συγκεκριμένους προσφυγιστές, αλλά γενικά δεν με εντυπωσίασε. Τώρα να συγκρίνω εννοείται τον Άρη με την Παναχαϊκή, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και οι δύο ομάδες έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν θα είναι και φρόνιμο από μέρος μου. Ναι, καλά. Φαίνεται πάντως ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα πάνε για τις δύο θέσεις. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, ξεκάθαρο. Εκεί που γίνεται πολύ μεγάλη μάχη είναι και στην ουρά. Ο Ιγυνιακός έχει έτσι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με τις... Ναι, αυτό είναι που, που κοιτάμε εμείς, όχι τα ψηλά. Ναι, σωστά. Εμείς τώρα έχουμε μια... Ξεκίνησε από την Παναχαϊκή mm-hmm. Και είναι μια τετράδα αγώνων που κατευθείαν αντιμετωπίζουμε στην τετράδα αυτή τους τέσσερις που διεκδικούν, όπως είπατε και εσείς πριν, ναι, την άνοδο. Με τον ένα διεκδικητή είχαμε θετικό αποτέλεσμα, με τον άλλον όχι. Ελπιστούμε με τον τρίτο να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Τέλος πάντων βγαίνει αυτή η τετράδα αγώνων και μετά έρχονται τα παιχνίδια που είναι, ας το πούμε, παιχνίδια... Τελική. Είναι με τους αντιπάλους μας, να το πω έτσι, σε μια... Mm-hmm. Είναι αντίπαλοι οι οποίοι είναι συνδιεκδικητές της παραμονής. Mm-hmm. Σωστά. Είστε και μια καινούργια διοίκηση. Αναλάβατε πριν από λίγο διάστημα. Τον 11ο, πήγαμε τον 11ο μήνα, τον Νοέμβριο πήγαμε μέσα. Mm-hmm.
Μπήκαμε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν ο Πανεγιάλης. Ναι. Στον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Εντάξει. Κάναμε... Τι ήταν αυτό, κύριε Ζήνα, που σας έδωσε έτσι το κίνητρο να μπείτε? Γιατί το πρωτάθλημα της Football League δεν έχει καλή φήμη. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από εμάς γενικότερα. Δεν έχει έσοδα καθόλου. Ελάχιστα έσοδα. Γενικότερα δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό, να το χαρακτηρίσω έτσι. Ναι. Δίκιο έχετε σε αυτό το πράγμα. Δίκιο, το απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ με δύο φίλους από τη Γερμανία, δύο επιχειρηματίες, mm-hmm. Είχαμε σκοπό να μπούμε στο ποδόσφαιρο το ελληνικό, από την άποψη ότι όσοι ζουν στη Γερμανία, mm-hmm. Με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, με την κρίση και με όλα αυτά, ξέρω εγώ, έχουν μια περισσότερη νοσταλγία. Μια ζωή υπήρχε αυτή η νοσταλγία, αλλά τώρα είναι περισσότερο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Υπάρχει ταλέντο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι μια ζωή η Ελλάδα έβγαζε ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μια ζωή στις μικρές εθνικές διακρινόμαστε. Mm-hmm. Όσο μεγαλώνουμε μετά δεν διακρινόμαστε, mm-hmm. αν και με το 2004 και μετά έγινε κάποια έξαρση σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και είχαμε σκοπό αυτό το να αναδεικνύουμε ταλέντα. Mm-hmm. Όπως έχω πει, το Υγίνιο, η επιλογή του Υγίνιου όπως έγινε, έτσι. Mm-hmm. Η επιλογή του Υγίνιου έγινε από την γεωγραφική περιοχή. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα σε τρεις πόλεις, Βέρεια, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, που είναι ποδοσφαιρομάνες ως επιτοπλίσαν αυτές. Κάνανε μεγάλους, τεράστιους ποδοσφαιριστές. Σωστά. Ύστερα, το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ήταν μια ΠΑΕ η οποία είχε λίγα χρέη, ναι. Και με αδειοδότηση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό πράγμα. Βεβαίως. Σήμερα στη Football League. Και έτσι πήραμε αυτή την απόφαση να ασχοληθούμε, βέβαια. Mm. Από τις πρώτες στιγμές είδαμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσαν, αλλά τέλος πάντων συνεχίζουμε. Όποιος μπει στον χώρο πρέπει να χορέψει, κύριε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Άρα ο στόχος σας είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, φυσικά... ανάδειξη ταλέντου. Ανάδειξη ταλέντου. Ναι. Έχουμε τώρα, ας πούμε, χτες και με τον Άρη, έχουμε ένα 17χρονο, τον Ανδρικόπουλο το Βλάση. Που μπήκε αλλαγή, που μπήκε αλλαγή. Ναι, παιδί. Μπήκε αλλαγή, στην Πάτρα μπήκε αλλαγή, με τον Καρασκάκη ήταν βασικός, mm-hmm. Με την Καλαμαριά ήταν βασικός, δηλαδή έχει κάνει, γίνει 17χρονο μόλις, έτσι. Είναι μάλιστα, δεν το ξέραμε. Μεγάλη υπόθεση. Mm. Ναι, και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μας είναι 19, 20, 21. Mm-hmm. Δηλαδή το 80% της ομάδος είναι μικρή. Mm-hmm. Μικρή. Κακά τα ψέματα, κύριε Ζήνα, τέτοιες ομάδες, με όλο το σεβασμό φυσικά στον Ιγυνιακό, κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν. Δηλαδή να αξιοποιούν τα ταλέντα της περιοχής, να έχουν το μάτι και την ικανότητα να βρίσκουν και να δουλεύουν τέτοια παιδιά και μέσα από ενδεχόμενες πωλήσεις, γιατί φαντάζομαι αυτό θα έχετε στο μυαλό σας, να τα βγάζουν πέρα. Κοίταξε, ο Ιγυνιακός έχει βγάλει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έκανε παραπάνω από δύο μεταγραφές, αλλά οι δύο είναι, ας το πούμε, τα ονόματα. Είναι ο Κυβρακίτης, που είναι αυτή τη στιγμή αρχηγός στον Ατρόμητο. Σωστά, ναι. Είναι και υποψήφιος για μεγάλες ομάδες από. Ο ναι. Δεύτερος είναι ο Πασαλίδης, ναι. Ο οποίος είναι 20 χρονών, πήγε στον Αστέρα Τρίπολης και από ό,τι ξέρω έχει κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ναι. Ανήκει ήδη στον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι θα ενσωματωθεί. Αυτοί οι δύο ήταν, ας πούμε, έτσι, τα μεγάλα ονόματα και δύο-τρεις ακόμη που πήγανε, ο ένας στον Πλατανιά, ο άλλος στον Απόλλωνα, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ονόματα. Ναι. Δηλαδή έχει βγάλει, ναι. Κάποιους τέτοιους. Δηλαδή έχει κάνει ένα όνομα πάνω σε αυτό το τομέα, να βγάζει υπόψεις και να τους δίνει. Και είναι μεγάλη υπόθεση να ακούγεται η ομάδα που έχεις να βγάζει υπόψεις. Mm-hmm. Σωστά. Ο κύριος Νιώπας δεν έχει πλέον κάποια επαφή? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Ο κύριος Νιώπας αποχώρησε. Από τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να τα φέρετε εις πέρας και να συνεχίσετε. Νομίζω ότι τουλάχιστον με αυτό που είδαμε χθες, παρά το βαρύ 1-4, η ομάδα του Ιγυνιακού είναι μια από τις καλές ομάδες και ποδόσφαιρο παίζει και την μπάρα κυκλοφορεί. Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι... έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Κώστα τον Νικολαέδη, ο οποίος βγάζει παιδιά. Έχουμε καλό ρόστερ, όπως σας είπα, μικρή ηλικία. Και εγώ ευελπιστώ να σωθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα και να πετύχουμε στο στόχο μας. Με τον Όφη παίζετε εντός ή εκτός? Ορίστε. Με τον Όφη παίζετε εντός ή εκτός? Μέσα στο Αιγίνιο. Α, ωραία. Εκείνο είναι το παιχνίδι, λοιπόν. Πρέπει να κόψετε βαθμούς, κύριε. Τη Δετάρτη. Τώρα παίζουμε μέσα στη Δράμα και την Τετάρτη μετά με τον Όφη. Ωραία. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. και γρήγορη παραμονή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.